έως και το τέλος του χρόνου έχουν το δικαίωμα οι δημότες να τακτοποιήσουν με ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους προς τη ΔΕΙΑΚΣ, κάτι που θα πρέπει να αξιοποιήσουν, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ιπποκράτης Καμαρίδης, προκειμένου να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Αυτό που θέλω όμως να ζητήσω έτσι από τους συμπολίτες μου, από τους συνδημότες μου, είναι να στηρίξουν την επιχείρηση πώς. Να μην ξεχνάν απλήρωτους λογαριασμούς. Γιατί θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση για να υπερασπιστούμε τα έσοδα της εταιρείας και τον εαυτό μας απέναντι στις νομικές μας ανάγκες, να παρέμβουμε με κόψιμο του νερού ή με δηλώσεις στη ΔΟΗ. Πράγμα που δεν θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα ανοιχτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τις ρυθμίσεις. Όσοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος τους, ας έρθουν. Ας μπουν σε μια ρύθμιση και στηρίξτε τη ΔΕΙΑΚΣ για να μπορέσουμε να έχουμε, σας το υπόσχομαι, την καλύτερη ποιότητα του νερού που υπάρχει σε όλη την περιοχή. Και αυτό θα γίνει αποδεδειγμένα, γιατί με μια συμφωνία που κάναμε με κάποια εργαστήρια υπερσύγχρονα, οι έλεγχοι στο νερό θα γίνονται 2 φορές πιο συχνά από ό,τι ο νόμος προβλέπει και θα ελέγχει όχι μόνο αυτά που είναι άκρως απαραίτητα από τον νόμο, αλλά όλα τα στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία, τα μέταλλα, είτε οι χημικές ενώσεις, μικροβιολογικά δεν το συζητάμε, ήδη γίνονται, για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στους ξανθιώτες ποιοτικό νερό και να περάσουμε μετά και στο θέμα της τιμής, που δεν έχει φύγει από το μυαλό μας. Κάτι άλλο, οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν δικαίωμα στην έκπτωση, ας έρθουν να φέρουν τα δικαιολογητικά, γιατί θέλουμε να δώσουμε στους τρίτεκνους, πολύτεκνους και αυτούς που το έχουν, έχουν δικαίωμα φθηνότερο νερό. Βλέπετε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μικρότερο χρονικό διάστημα που μέχρι τώρα είχαμε, για να μπορέσει η ΔΕΙΑΚΣ να είναι ένα κομμάτι του ξανθιώτικου Δήμου, αλλά αγκαλιάστε την, βοηθήστε μας. Μια ανοιχτή πληγή, η οποία θα πρέπει κάποτε να κλείσει, αφού οι χρόνιες και μεγάλες οφειλές προκαλούν αιμορραγία στην επιχείρηση, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο συνεπιστημότης.